Κράτουνε τα λάμπα μας, κράτουνε τα λάμπα. Παρανυφάλας, με τα παρανυφάλας.
ας όλα τα πετουμένα ο ψηλώνες την χαρή πάτη τη φίλη την εμορφή να πάνσω μαξιλαρή πάτη τη φίλη την εμορφή να πάνσω μαξιλαρή.
Şayron say yavro, yavro. Kitap ruhata Zavos Kulei Kulimei Κίτριο λάμδα στο μοσχήνα σιάβρο, γιαβρο, πόμο και και μια λαϊ ρογλό σκουμνέ πουλιμέι.
Şayron say yavro, yavro bulur. Kitap rata Θαμός κουνέ πουλί μεγί. Κέντριο να μπαν στο μοχή να σιαυρώ, γιαυρώ από μου και μια λαϊ προκλώ σκουμνε. Thank you.
σας καλωσορίζουμε. Είναι μεγάλη μας η χαρά που σας βλέπουμε, διότι χωρίς τη δική σας παρουσία, χωρίς τη δική σας συμμετοχή, δεν γίνονται γιορτές. Και το ωραίο είναι ότι όσο περισσότεροι είμαστε, η χαρά πολλαπλασιάζεται. Σας καλωσορίζουμε στην φετινή μας γιορτή από όλο το διοικητικό μας. Ευχαριστούμε που κάνετε πολλά χιλιόμετρα για να έρθετε να επισκεφθείτε τέτοιες γιορτές. Οι σύλλογοι χρειάζονται την υποστήριξή σας και μέσα από αυτές τις γιορτές προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια έξοδα, αλλά δεν το κάνουμε μόνο για τα έξοδα. Το κάνουμε για να βρεθούμε και να χαρούμε όλοι μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω από όλη μου την καρδιά τα νεαρά παιδιά τα οποία έχουμε στο διοικητικό μας και να δώσω θάρρος στους υπόλοιπους συλλόγους να βάζουν νεαρά παιδιά μέσα στους συλλόγους. Είναι ικανότατα, είναι ωρεξάτα, τελειώνουν δουλειές αυτόνομα και είμαστε, εγώ προσωπικά που έχω την τιμή να με ονομάζουν πρόεδρο, αισθάνομαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά, διότι όλη αυτή η οργάνωση είναι δική τους δουλειά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του χορευτικού. Τα παιδιά στο χορευτικό μας, ευχαριστούμε. Τα παιδιά στο χορευτικό μας δεν έρχονται στο σύλλογο μόνο για να χορέψουνε. Διοργανώνουνε, συνδιοργανώνουνε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουν μαζί και τα βλέπετε και είναι χαρούμενα τα πρόσωπά τους. Αν πάει κάτι στραβά στην εξυπηρέτηση, εμείς οι μεγάλοι πρέπει να έχουμε κατανόηση, να δίνουμε θάρρος για να έχουν όρεξη και την άλλη φορά να σας εξυπηρετούνε. Ευχαριστούμε από καρδίας δε και τους χορηγούς μας. Και οι χορηγοί είναι απαραίτητοι, διότι μας ενισχύουν και ηθικά και οικονομικά. Καλό το ηθικό, αλλά χρειάζεται πολλές φορές και το οικονομικό. Μεγάλη μας είναι η χαρά, γιατί έχουμε σήμερα και έρχονται, γιατί είναι ακόμα λίγο νωρίς βέβαια, αλλά θα ξαναβγώ για να ξαναπώ μερικά λόγια. Έχουμε συλλόγους από όλη σχεδόν τη Γερμανία. Θα ξεκινήσω από τους πιο απομακρυσμένους. Έχουμε 3 λαμπρά παιδιά τα οποία είναι στο δρόμο, δεν φτάσαν ακόμα στην αίθουσα και έρχονται από τα Σούρμενα. Όπως γνωρίζετε, πέρσι ο σύλλογός μας και μαζί με το σύλλογο του Βούπερταλ παραβρεθήκαμε στην Ποντιακή γιορτή που γίνεται παγκοσμίως στα Σούρμενα της Αττικής. Τα Σούρμενα είναι μια περιοχή κοντά στην Τραπεζούντα, θα έλεγα, λίγο έτσι ανατολικά, με φοβερή παράδοση. Είναι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος σύλλογος που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την προσφυγιά, αμέσως μετά που εγκαταλείψαμε με το ζόρι και με τη βία την πατρίδα μας, δημιουργήσανε σύλλογο. Και έχουν φοβερή επιρροή στα θέματα παραδόσεως και όλοι κοιτάμε πάνω τους για να μάθουμε 5 σωστά πράγματα, γιατί οι παραδόσεις μας είναι κάτι το οποίο εμείς σαν μεγάλοι έχουμε υποχρέωση να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Και κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει την ποντιακή ψυχή άμα δεν κατανοήσει την παράδοση την ποντιακή και μαζί και την πίστη την ποντιακή. Να μην ξεχνάμε την πίστη μας. Όλες οι παραδόσεις μας έχουν να κάνουν και με την Αγία Πίστη μας. Αυτούς τους αδελφούς συλλόγους μετά από τα Σούρμενα χαιρετίζουμε από καρδίας τον σύλλογο από τις Βρυξέλλες, από το Βέλγιο, Βρυξέλλες, εκεί που είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέστε καμιά καλή κουβέντα για εμάς εκεί, έτσι. Σας καλωσορίζουμε. Υπάρχει, βλέπω εδώ, αντιπροσωπεία από το Σύλλογο του Αμβούργου. Σας καλωσορίζουμε εγκάρδια.
από το Ρούσελσχάιμ. Πού βρίσκεστε, δεν σας βλέπω. Α, μάλιστα, καλώς ήρθατε. Για να δω ποιος άλλος είναι από μακριά, μην τον ξεχάσουμε. Από το Βερολίνο έχουμε ανθρώπους μας εδώ. Σας ευχαριστούμε, μεγάλη τιμή και χαρά από τέτοιες μακρινές αποστάσεις να έρθετε να μας επισκεφτείτε και να μοιράσετε τις χαρές μας μαζί. Το Γκρίσχαιμ είναι και εδώ. Πού βρισκόμαστε? Η Στουτκάρδη είναι εδώ. Θαυμάσια. Και νομίζω τώρα τελειώσαμε με τους συλλόγους από τις μακρινές. Και το Μάνχαϊμ είναι εδώ. Δεν το γράψαμε. Και το Μάνχαϊμ. Αυτοί θέλουν καιρό χειροκρότημα για να γλιτώσουμε, που λένε έτσι, την παράληψη. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Από την Ρινανία Βεσφαλία έχω γραμμένους εδώ, είναι το Χέρτεν, το Βούπερταλ, οι αδελφοί σύλλογοι από το Φρέχεν, το Χάγεν, το Λούνουσάιτ, Βόνι, Ραϊντζίκ, το Ντίσσελντορφ, το Ντόρτμουντ, το Έσεν, το Νόις, το Ντουίσμπουργκ, και έχουμε ένα θεσσαλικό σύλλογο επίσημα εδώ σήμερα μαζί μας. Μπορεί να τον βαφτίσουμε σε Θεσσαλοποντιακό σύλλογο μετά τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση σας εύχομαι. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω λίγο πριν βγουν δύο χορευτικά. Αυτό που σας περιμένει είναι δύο χορευτικά. Έχουμε τη χαρά φέτος να σας παρουσιάσουμε το μικρό μας χορευτικό. Έχουμε μερικά παιδάκια. Κάνανε πολύ αγώνα. Περίπου 1,5 μήνα δουλέψανε πολύ εντατικά και σε λίγο θα τα απολαύσουμε. Θα πούμε δύο λόγια όταν θα έρθει η στιγμή. Και μετά έχουμε το μεγάλο μας χορευτικό που θέλουν να σας παρουσιάσουν κάτι το ιδιαίτερο, και εκεί θα σας πούμε μερικά πράγματα για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να μας παρουσιάσουν. Θέλω να καλωσορίσω όμως, πριν τελειώσω, τους μουσικούς μας. Ακούσαμε έτσι, πήραμε μια ιδέα από το μουσικό πλούτο που μας περιμένει. Κοντά μας από την Ελλάδα θα είναι σήμερα στο τραγούδι ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με την κρυστάλλινη φωνή του. Ο Μπάμπης ο Ιακημίδης, θα τους ξαναναφέρουμε όταν θα είναι εδώ στην σκηνή. Στη λύρα θα έχουμε τον Αναστάσιο Πετρόπουλο και στο αγγείο την Ειρήνη Σαχταρίδου. Σας λέω ειλικρινά, όταν την άκουσα να παίζει το αγγείο, άρχισα και αγαπούσα και αυτό το όργανο. Για να είμαι ειλικρινής, μου πέφτε λίγο βαρύ στο αυτί. Αλλά ακούγοντας την Ειρήνη, το παίζει τόσο γλυκά, τόσο όμορφα, είναι απίστευτη. Χαιρόμαστε πολύ που είναι μαζί μας. Στο λαϊκό πρόγραμμα είναι η ορχήστρα μας το Alpha Sigma Life Band. Στο τραγούδι τον ακούσατε ο Θόδωρος Ακριτίδης. Στη λύρα ο Παύλος ο Σεμερτζίδης. Στο μπουζούκι ο Γιώργος ο Τουλκαρίδης. Στα πλήκτρα ο Νίκος Παντικίδης. Στα τύμπανα ο Σάβας Σημεωνίδης. Η μουσική του συλλόγου μας σιγά σιγά βγαίνουν. Είναι βέβαια ο Παύλος Σεμετζίδης. Να έχεις υγεία, αγαπητέ μου Παύλε, μας δίνεις μεγάλη χαρά. Και ο Μάριος Παντικίδης. Στα ταούλια, τα λαμπρά μας παιδιά, ο Κώστας Τσιανάκας και ο Κώστας Τυρέκογλου. Στο Αγγείο, στο Γαβάλ και στο Ζουνά, που πάντα μας συνοδεύει και μας υποστηρίζει, ο αγαπητός Γρηγόρης Χαντισαβίδης. Θα τους απολαύσουμε και ίσως τους ξανααναφέρω. Καλή διασκέδαση και θα με ξαναδείτε σε λίγο πάλι. Θα ράξει μια ανατολή, θα χορέψουμε μαντιλικών από την Νικόπολη, μαντήλια περιοχή Κοιμής Ματέρ. Θα σας παρουσιάσουμε ένα χορό του γάμου 7 ζευγάρια και το ΤΕΚ. Τάσ Λετσίνα από την περιοχή του Κάρς. Μια ενότητα Τίκια, Τρυπάτ, Αφκανκιάν, Καπάνκεκα, Τσουτούγουζους και το ΤΙΚ της περιοχής της Τόγιας. Ένα γαλασσαρέτκο ομάλ. Ο Μάρκε Ρασούντα, Γκυζάρ Καϊτησί ή Κορίτσι Χωρών, περιοχή Μπάφρας, Κότς και Μιλίτσα και στο τέλος Ατσοπάτ Σέρα από την περιοχή της Τραπεζούντας. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση.
Αυτά που ανέφερε ο Αλέξανδρος είναι το 1/10 από αυτά που προσφέρει η πολιτική παράδοση σε χορούς και άλλα θέματα και μουσικά κομμάτια προς τα έξω. Να φανταστείτε τι πολιτισμό είχαμε. Είχαμε αυτοκράτορες, είχαμε λαμπρότητα, φοβερός πολιτισμός, είχαμε πανεπιστήμια, τα φροντιστήρια τα λέγαμε. Είχαμε φοβερό πολιτισμό. Οι πόλοι δεν μιλούσαν μόνο ποντιακά, μιλούσαν και γαλλικά, μιλούσαν και γερμανικά και αγγλικά. Και λίγο ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, τι ανέφερε ο Αλέξανδρος. Εκτός από τους χορούς, θέλουμε να τονώσουμε και να θυμίσουμε στους χορούς και μερικά έθιμα. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε από τον Αλέξανδρο και από το χορευτικό μας να παρουσιάσουμε 2-3 έθιμα γύρω από το γάμο. 2-3 από αυτά τα έθιμα εμείς, Ελένη, τα κάναμε στο γάμο μας, είναι φοβερά. Κάναμε για 300 μέτρα να πάμε στην εκκλησία από το σπίτι 3 ώρες. Λοιπόν, αλλά έτσι δεν ξεχνούνται αυτές τις στιγμές και ήταν πανέμορφες. Ένα τραγούδι θα πει ο καλλιτέχνης μας εδώ, λέγεται «Χάραξε η Ανατολή». Είναι ένα σπαρακτικό γαμήλιο δημόδες τραγούδι του πόντου, δηλαδή στο γάμο. Το γαμήλιο σημαίνει γάμος. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για τον σπαραγμό, για τον πόνο της καρδιάς, δηλαδή της νύφης, που αποχωρίζεται το πατρικό της, γιατί έτσι ήταν η συνήθεια, έφυγε η νύφη και πήγαινε στον τόπο του γαμπρού και στο σπίτι της πεθαρής και του πεθερού. Εντάξει, αυτό ήταν που δεν έπρεπε να ήταν έτσι, αλλά 80-90% το κάνανε έτσι. Καθώς έγινε η νύφη από τον πατρικό της, την βοηθούσαν τα αδέλφια της, ο Λιράρης τραγουδούσε ένα αργό και συγκινητικό τραγούδι. Αυτό μιλούσε για τον αποχωρισμό της νύφης από τους δικούς της, από το σπίτι της δηλαδή. Αυτό το τραγούδι θα το πει ο καλλιτέχνης όταν ξεκινήσουν οι παραστάσεις μας. Θα παρουσιάσουν από τα έθιμά μας τον Ιθέπαρμα. Όταν δηλαδή πάω και παίρνω την ύφη από το σπίτι της. Αυτό όπως λέει και η λέξη, νυφέπαρμα, στα ποντιακά ή νυφόπαρμα, πάω να πάρω την ύφη δηλαδή, στην ποντιακή γλώσσα εννοούμε όταν με τον καπρό μαζί πάμε να πάρουμε την ύφη από το σπίτι της. Μαζί με τον κουμπάρο, με τη συνοδεία τους, από το πατρικό της σπίτι, και με όλη αυτή την πομπή, όλος ο κόσμος μαζί, περπατάνε προς την εκκλησία. Έτσι ακριβώς το ζήσαμε. Είναι φοβερό το έθιμο. Μετά θα παρουσιαστεί και τον Αλέξανδρος το μαντιλικό της Νικόπολης. Ένα χορευτικό κομμάτι με τα μαντήλια που ήταν στην Νικόπολη πιο πολύ διαδεδομένο, χορευόταν μπροστά στο καμπρό ή στην ύφη, σε όλη την πορεία τους προς την εκκλησία. Τα μαντήλια, κάτι ξεχωριστό, στο Κιουμούς Ματέν. Στο Κιουμούς Ματέν χορεύεται από ζευγάρια χορευτών, καταλαβαίνετε και αυτό. Συνήθως είναι αντρόγενα. Ας κάνουμε τα μαντήλια, τα σκαντήλια, έτσι λέγαμε, και τα ακούσε και χορεύαμε. Ο χορός ολοκληρώνεται μόνο όταν ανά δύο ζευγάρια σχηματιστούν τετράδες με τα μαντήλια και κάνουν ένα δέσιμο και σχηματίζουν το σχήμα του σταυρού. Σε αυτή τη θέση οι χορευτές αρχικά χορεύουν ελεύθερα, διατηρούν όμως πάντα το σχήμα του σταυρού. Αυτά θα τα δείτε. Μετά πλέκουν τα μαντήλια τους, συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ένωση των οικογενειών από την πλευρά του γαμπρού και της νύφης. Ήταν από τους χορούς που είχαν κυρίαρχη θέση στις γαμήλιες πομπές, γιατί χόρευαν κατά τη διάρκεια και του ξενίσματος του γαμπρού, αλλά και κατά τη διαδρομή από το σπίτι του γαμπρού στην ύφη και από εκεί στην εκκλησία, δηλαδή σε όλη τους την πορεία. Μετά θα σας δείξουμε ένα άλλο έθιμο, τα 7 ζευγάρια και το τεκ ή θύμιγμα, ερμηνεία.
7 ζευγάρια και ένας μόνος του. Έναν τέτοιο ξαφνικά λέμε ένας που είναι μόνος του. Και το θύμιγμα είναι το θυμιάτισμα. Ήτανε μια νύφη σε μερικές περιοχές ο πρώτος χορός μετά το στεφάνωμα, αλλά και αυτός με τη μεγαλύτερη σημασία. Κάποιος έκανε σήμα και πρέπει να γνωστώ. Ο χορός συγκροτείται με αυστηρό τρόπο, συμμετέχουν 7 ζευγάρια και ένα άτομο μόνο του, όπου δηλώνει και η ονομασία του. Τα ζευγάρια πρέπει να είναι μονοστέφανα, δηλαδή να είναι μια φορά παντρεμένοι και να έχουν μόνο ένα γάμο δηλαδή, και αυτός που χορεύει μόνος του πρέπει να είναι ανύπαντρος. Ανάμεσα στα 7 ζευγάρια είναι και το νέο ανδρόγυνο, στα χέρια που ενώνουν το κάθε ζευγάρι κρατούν μια αναμένη λαμπάδα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο δρόμενο. Είναι δηλαδή ένα έθιμο, 3 δηλαδή πράγματα. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Δεν πρέπει τα παιδιά μου να βγαίνουν. Πρέπει να συνεχίσω. Όχι.